Πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον Γιώργο Τράγκα. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Ακλήτου, πώς είστε? Σήμερα, πολύ καλά, ευχαριστώ. Σήμερα λοιπόν η πολιτική επικαιρότητα έχει πολλά θέματα και δεν είναι μόνο το θέμα Τρόικα, το οποίο εν πάση περιπτώσει είναι ένα έργο με πολλά επεισόδια. Είναι το θέμα της προεδρολογίας, το θέμα της διενέργειας πρόωρων εκλογών και κυρίως μετά τις παραιτήσεις τριών γραμματέων της κυβέρνησης, οι οποίες προκάλεσαν αίσθηση. Εγώ θέλω να σας πω το εξής, όσον αφορά την Τρόικα. Νομίζω σήμερα ή αύριο θα τελειώσουν τα ναι και τα όχι που θα πέσουν στο τραπέζι. Αυτοί οι κύριοι θα φύγουν, θα πάνε στα αφεντικά τους, διότι είναι υπάλληλοι, σοβαροί υπάλληλοι, τεχνοκράτες, οι οποίοι έχουν να κάνουν με ξένους δανειστές, με δυνάμεις κατοχής, δηλαδή με εποπτικές δυνάμεις που δώσαν τα λεφτά. Αυτοί θα φύγουν, θα πάνε στα αφεντικά τους, θα πούνε πού υπάρχουν ναι και πού υπάρχουν όχι. Και τα αφεντικά τους, έχω την αίσθηση, περί τα τέλη του Οκτωβρίου θα αποφασίσουν και ανάλογα με την πολιτική ατμόσφαιρα στην Ελλάδα και τα γκάλο που θα υπάρξουν, αλλά και τις αποφάσεις που θα πάρουν στα κέντρα, στο Βερολίνο και στους συμμάχους του Βερολίνου και, και στην Ουάσιγκτον, θα αποφασίσουν τι από όλα αυτά τα ναι και τα όχι θα επιβάλλουν στην οδυνηρή ελληνική πραγματικότητα. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά για τις παραιτήσεις, έχω την αίσθηση ότι αυτοί θα πολιτευθούν. Έχω την αίσθηση ότι αυτοί, για καλό και για κακό, επειδή πρέπει να παραιτηθούν τρεις μήνες πριν από εκλογές, ο κύριος Βαρτζόπουλος, ο οποίος ήταν ο σύνδεσμος με τους Γερμανούς, και οι άλλοι παραιτούνται μάλλον εν όψη πολιτικοποίησής τους. Ναι. Δεν νομίζω ότι έχουν παίξει γροθιές με το Μαξίμου, αντίθετα, έχουν πάρει κάποια υπόσχεση πολιτικοποίησης καθόδου στις εκλογές. Ναι, βέβαια, αυτό όμως είναι το πρώτο σενάριο που έχω να πω εγώ, ακούγοντας για τον κύριο Βαρτζόπουλο, ο οποίος ήταν ο σύνδεσμος με την Task Force. Ναι. Και αν θέλεις ένα φίλτρο στα πολλά θέλω της γερμανικής εδώ διοίκησης. Νομίζω ότι κάτι που πάει μέσα στην πολιτική ζωή. Όμως βέβαια, αυτό Γιώργο αφήνει υπόνοιες, εξού και τα σενάρια, ότι ενδεχομένως ο στόχος εξέβρεσης των 180 να μην είναι τόσο εφικτός όσο θα επιθυμούσε η κυβέρνηση. Αυτό δεν μπορεί να το πούμε από τώρα. Πρέπει να δούμε την ατμόσφαιρα εκείνων των ημερών. Πρέπει να σου πω ότι στο ΚΡΑΣ που κυκλοφορεί την Παρασκευή, να σου δώσω μια είδηση. Ναι. Κυκλοφορεί το ΚΡΑΣ, η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη έχει δώσει μια συνέντευξη η οποία θα πολύ συζητηθεί και πιστεύω θα πολύ αναπαραχθεί. Διότι ρωτήθηκε, αν θέλεις, από τον άνθρωπο του ΚΡΑΣ, την κυρία Καρά, αν σκοπεύει καταρχάς να διεκδικήσει την αρχηγία της Νέας Δημοκρατίας σε περίπτωση που χάσει ο Αντώνης Σαμαράς. Δεύτερον, αν ροκανίζει τον Αντώνη Σαμαρά από τώρα. Και μάλιστα με έναν αντίστοιχο μεγάλο, ένα μεγάλο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Να φανταστώ ότι δεν θα μας πεις τι είπε. Θα πρέπει να διαβάσουμε να σου το πω κράτη. Ότι όχι, έχει σημασία. Γιατί έχει σημασία να σου πω ότι η κυρία Μπακογιάννη για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό μιλάει για όλα και μετά, αν θέλεις, και από ένα κινήνο, πολιτικό κινήνο, μια πικρία, την οποία ξεπέρασε από ό,τι φαίνεται πολύ εύκολα, το θέμα της επιλογής Αβραμόπουλου για την... Ναι. Για τη θέση του Επιτρόπου. Πρέπει να σου πω ότι έχω μια διαφορετική εγώ εικόνα της όλης πορείας, δηλαδή της πολιτικής κατάστασης. Πιστεύω ότι μπορεί να πάμε σε εκλογές το Μάρτιο, ναι, σε περίπτωση που δεν βρεθούν τα 180 κουκιά. Πιστεύω ότι θα πάει σε μια πολύ μετοπική σύγκρουση μεταξύ της κεντροδεξιάς-δεξιάς και της αριστεράς που εκπροσωπεί πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ, ένα νέο ΠΑΣΟΚ στα ελληνικά πράγματα, θα επιχειρήσει μάλιστα να το δείξει ακόμα περισσότερο ότι είναι ένα νέο ΠΑΣΟΚ στα ελληνικά πράγματα, που έχει μάλιστα δύο πρόσωπα. Δεν είναι Ιαννός, αλλά έχει δύο πρόσωπα. Το ένα είναι το γλυκί ευρωζωνικό ευρωπαϊκό πρόσωπο της ηγεσίας που είναι πολυευθυγραμμισμένο, αν θέλεις, με τα θέλω των Γερμανών, ναι, με το Βερολίνο, κυρίως με την Ουάσιγκτον, και το άλλο της αριστερής πλατφόρμας,
το οποίο είναι ένα πολιτικό αντίβαρο, αντιρροπή αν θέλεις, την προσπάθεια που κάνει ο νεαρός, νέος ηγέτης, 40 χρόνων άνθρωπος του ΣΥΡΙΖΑ, να καταλάβει τον κεντρώο χώρο. Δηλαδή, να απορροφήσει τα υπόλοιπα τμήματα του ΠΑΣΟΚ, με την ελπίδα ότι μπορεί να φτάσει σε αυτοδυναμία. Έτσι δεν γίνεται συνήθως στιγμή... στις παρατάξεις, Γιώργο Τράγκα, όμως υπάρχουν αντιτιθέμενες απόψεις, οι οποίες όμως συνθέτουν ένα σκηνικό το οποίο μπορεί να βαδίσει σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση όταν υπάρχει η εξουσία ως συνδετική ύλη. Ο Τσίπρας αντιμετωπίζει αν θέλεις τον αρνητικό απόϊχο που έχουν οι μεταμορφώσεις που κάνει ο ίδιος και η ηγεσία του γύρω από διάφορα θέματα προκειμένου να αγκαλιάσει μεγαλύτερα τμήματα του εκλογικού σώματος. Προκειμένου να πάρει και αυτούς οι οποίοι δεν θα ψήφισαν ποτέ στη ζωή του ΣΥΡΙΖΑ, τον ΣΥΡΙΖΑ που ξέραμε παλιά του 3% ή του 16% του 18%, αυτή τη στιγμή κάνει αν θέλεις ένα σλάλομ. Και αυτός και η ηγεσία, γι' αυτό ακούς 11 απόψεις γύρω από το παζάρι του χρέους. 12. Σήμερα το πρωί μέτραγα ηχητικά βέβαια πόσες δηλώσεις έχουν κάνει σοβαροί άνθρωποι, στελέχοι του, γύρω από το πώς μπορεί να παζαρευτεί αυτό το χρέος. Δεν βρίσκει άκρη. Ο ένας λέει μπορούμε να απομειώσουμε το 75%. Ο άλλος λέει μπορούμε να το φριζάρουμε και να το αποσύρουμε από την κυκλοφορία ένα μεγάλο μέρος και να το αφήσουμε στις αποθήκες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για ένα διάστημα. Ο άλλος λέει χωρίς ολική διαγραφή δεν γίνεται τίποτα. Ο άλλος λέει, προσέξτε, ο καθένας λέει κάποια άποψη αριστερή ή πιο κεντρώα ή πιο ευρωπαϊκή ή πιο μνημονιακή, παρακαλώ. Διότι αυτή τη στιγμή, κακά τα ψέματα κυρία Κλήτου, οι απόψεις που εκφράζονται και διατυπώνονται, και το λέω εγώ αυτό και το πιστεύω απόλυτα, από ορισμένους της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ, όπως παραδείγματος ένα πολύ σοβαρό στέλεχος, πάρα πολύ σοβαρός άνθρωπος, ο κ. Δραγασάκης, είναι εντελώς μνημονιακές. Αυτές οι απόψεις έχουν να κάνουν με το δίκαιο του ισχυροτέρου και με το δίκαιο του ισχυροτέρου. Δηλαδή δεν αποκλείουν ένα παζάρι που θα γίνει με την άλλη πλευρά που μπορεί να πει όχι. Μα υπάρχει περίπτωση να γίνει παζάρι. Μιλάνε για διαπραγμάτευση οι άνθρωποι. Προσέξτε, κάθε καινούριο κουβαλάει μαζί του και την ελπίδα. Κάθε καινούριο κουβαλάει μαζί του και την προσμονή. Αυτή είναι η αλήθεια. Όμως πρέπει να είμαστε πραγματιστές, γιατί εισερχόμεθα στον έκτο χρόνο της κατοχής, της ασφικτικής, της ισοπεδωτικής. Γιώργο, όμως με αυτό που σκέπτεσαι, γιατί να μην σκεφτεί, με αυτό που λες, γιατί να μην σκεφτεί αυτός που μας παρακολουθεί το εξής. Γιατί εγώ να είμαι δύσπιστος στο καινούριο που φέρνει την ελπίδα. Δεν το ξέρω. Και αυτό την ίδια είναι, ώρα πω, να ακούω αυτούς που με βασανίζουν 6 χρόνια και μου λένε κάθε πολίτης, στην άκρη του τούνελ. Κυρία Κλήτου, μην εγκλωβίζετε τις απόψεις των πολιτών. Ο κάθε πολίτης μπορεί να ελπίζει, ο οποίος έχει ταλαιπωρηθεί πολύ στην έλευση του ΣΥΡΙΖΑ, στην έλευση των ανεξαρτήτων, στην έλευση του ποταμιού, στην έλευση του ΚΚΕ. Όπου θέλει μπορεί να ελπίζει, στην παραμονή της Νέας Δημοκρατίας, ό,τι θέλει μπορεί. Άλλο είναι το θέμα. Αυτή τη στιγμή, εγώ ακούω παραδείγματος χάρη, ο κύριος Σταθάκης λέει είναι παραδοσιακό το χρέος. Αυτό λένε και οι Γερμανοί. Λένε ότι αυτό το χρέος δημιουργήθηκε από ομόλογα, παραδοσιακά. Ο κύριος Σταθάκης λοιπόν λέει το 95% του χρέους είναι παραδοσιακό. Είναι σοβαρή άποψη ενός οικονομολόγου. Ξέρετε τι λέει. Δεν είμαστε μπαταχτσίδες. Δεν μπορεί να είμαστε μπαταχτσίδες. Έρχεται, με συγχωρείτε πάρα πολύ, έρχεται ο κύριος Τσίπρας και στο κόμμο, ενώ έχει αναπτύξει μια ευρωπαϊκή πορεία, ξέρετε τι λέει. Δεν μπορούμε να επιστρέψουμε στην Ευρώπη των ελλημάτων. Μα αυτό θέλει να ακούει η Μέρκελ. Η Μέρκελ λέει ότι αφού δεν μπορούμε να επιστρέψουμε στην Ευρώπη των ελλημάτων, αυτό λέει και στους Γάλλους. Άρα θα συνεχίσετε στο μονόδρομο της γερμανικής λογικής, η οποία μιλάει για έλλειψη ελλημάτων, για υπερφορολόγηση και βαδίζουμε στη λιτότητα πάνω. Αυτό λένε οι Γερμανοί. Δεν λένε τίποτα παραπάνω από αυτό που είπε ο κύριος Τσίπρας στο κόμμο μετά του Σαμπροσέτη, μετά την ομιλία. Ανέπτυξε μια πολύ καλή ομιλία για μια Ευρώπη που μπορεί να κινηθεί διαφορετικά αναπτυξιακά, αλλά όταν βγήκε έξω μπροστά στο Αμερικάνικο δίκτυο
Είπε ότι δεν μπορούμε να γυρίσουμε στην Ευρώπη των ελλημάτων. Θέλετε να σας πω άλλο. Έχω μία συνέντευξη την Παρασκευή του εκλεκτού, ο οποίος είναι και ένας άνθρωπος μιλίχιος, του εκλεκτού στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Μιλιού, εγώ φιλοξενώ στο ΚΡΑΣ. Μία εκπληκτική συνέντευξη, ο οποίος έχει μία άλλη ιδέα, δεν θα την πω για να διαβάσει κάποιος το περιοδικό. Έχει, αν θέλετε, μια ιδέα που έχει υποθεί πάλι στο παρελθόν και δεν έχει υποθεί μόνο από χείλη του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και από χείλη της οικονομολογικά, δηλαδή οικονομολόγου της πλευράς της δικοματικής κυβέρνησης. Θέλω να σας πω δηλαδή, πρέπει να το πάρουμε απόφαση, σας το είπα και όταν πρωτοσυναντηθήκαμε ξανά, στον αέρα του Ε. Κανένας από τους δανειστές δεν θέλει την απάλληψη του χρέους. Κανένας από τους δανειστές που εκπροσωπούν πολλά κοινοβούλια της Ευρώπης, πλην των Γερμανών, της κεντρικής διοίκησης και δαιμονίας, δεν θέλει να σβήσει το χρέος. Και μάλιστα, σύμφωνα με τη δική μου άποψη, δεν θέλει να είναι και βιώσιμο. Θέλει να είναι μεταξύ βιώσιμου και μη βιώσιμου. Γιατί έτσι, στο τραπέζι, επιβάλλεις καλύτερα τον έλεγχό σου. Σε όλες τις περιπτώσεις, κυρία Ακλήτου. Και να σας πω και κάτι. Χαίρομαι πραγματικά που ο ΣΥΡΙΖΑ αρχίζει και παρουσιάζει, αν θέλετε, πραγματικά τμήματα της πολιτικής του βιτρίνας. Δηλαδή, επειδή παρακολουθώ αυτό το κόμμα και τις προσπάθειες του 40χρονου Προέδρου του, τον οποίο έχω συναντήσει τρεις φορές στη ζωή μου, μία στην τηλεόραση, αν δεν κάνω λάθος, μία στο γραφείο του σε μια μεγάλη συνέντευξη που μου έδωσε και μία φορά στη Βουλή των Ελλήνων, όπου είχαμε μια γόνιμη και χρήσιμη συζήτηση, την παραμονή των συλλήψεων της Χρυσής Αυγής. Θέλω να πω ότι χαίρομαι που παρουσιάζει τμήματα της πολιτικής του βιτρίνας. Και θα χαιρόμουν ακόμη περισσότερο εάν ήταν περισσότερο κοινικός ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, διάβασα μια συνέντευξη του κυρίου Δραγασάκη, αν δεν κάνω λάθος, στην Εφημερίδα των Συντακτών. Μια μονοσέλιδη συνέντευξη. Ξέρεις καμία αντιπολίτευση που αυτός ο άνθρωπος, να είναι κοινική, Γιώργο? Πρέπει να ξέρετε ότι αυτός ο άνθρωπος που είναι το δεξί χέρι του κυρίου Τσίπρα είναι της πιάτσας που λέμε. Ξέρει από αγορά. Έχει κάνει σύμβουλος, αν θυμάμαι καλά, την περίοδο του κυρίου Καρατζά στην Εθνική Τράπεζα. Έχει διατελέσει, αν θέλετε, είναι σοβαρός οικονομολόγος. Σήμερα, διαβάζοντας μια μονοσέλιδη συνέντευξή του στην πολύ καλή εφημερίδα, έχει ένα τίτλο που, όπως λέγαμε στις παλιές καλές εφημερίδες, είναι τρικάτος. Λέει την αλήθεια. Λέει, έτσι κι αλλιώς το χρέος μειώνεται. Ο τίτλος. Να. Τον έχει βάλει ο Ιλατζής. Αυτό είναι. Και ξέρετε γιατί? Γιατί άμα περάσουν 10 χρόνια και η Ελλάδα βρίσκεται στο αμόνι, το χρέος έτσι κι αλλιώς θα αρχίσει σιγά σιγά, φλούδα φλούδα, να κατεβαίνει. Αυτοί το θέλουν βιώσιμο μη βιώσιμο. Πάλι. Και κάθε τόσο, κυρία Ακλήτου, επειδή πρέπει να το ξέρουν οι φίλοι τηλεθεατές, αυτοί που κρατάνε τους κλειδάριθμους, δηλαδή τα κομπιούτερς που περνάνε, αν θέλετε, τα τοκάκια και τα πανωτόκια, σου ξαναφέρουν μεγάλες μαύρες τρύπες. Πότε δεν έχεις πλεώνασμα όσο θέλουν. Πότε δεν πήρες όσα έξοδα, δεν έκοψες όσα έξοδα έπρεπε να κάνεις. Πότε τα stress test των τραπεζών είναι μεγάλα και επομένως πρέπει πάλι ο φορολογούμενος. Να σας πω κάτι, κυρία Κλήτου, και θα τελειώσω εδώ. Είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρώπη. Όταν πήγαν στην Ισπανία, που είχαν πρόβλημα οι τράπεζες, να, η ισπανική κυβέρνηση, ξέρετε τι είπε, θα τα πληρώσουν οι τράπεζες. Δεν θα είναι το μνημόνιο για τους φορολογούμενους. Είμαστε η μόνη χώρα. Εδώ στην Ελλάδα τα πληρώνουμε όλα εμείς, ο κόσμος. Το ίδιο είναι και στην Ιρλανδία. Εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ότι κάποιες οικογένειες, κάποιοι όμιλοι, στην κοιλάδα του Πεσαβάρ, εδώ, θέλουν να είναι στο απειρόβλητο. Δεν τους ενδιαφέρει αν θα είναι δεξιά ή αριστερή κυβέρνηση πάνω, αρκεί να κάνει τα δικά τους και να την πληρώνουν από κάτω, πότε η αριστερή, πότε η κεντρώη και πότε η δεξιή. Και γενικά ο λαός. Αυτό το πράγμα που λέτε που έγινε στην Ισπανία, έπρεπε να γίνει και στην Ελλάδα. Δεν έγινε, κυρία Κλήτου, όπως το είπατε προηγουμένως.
Πολλά πράγματα δεν έχουν γίνει στην Ελλάδα. Σε ευχαριστούμε. Αν θέλετε να σας πω για τον κύριο Τζίτζι Κώστα, πρέπει να σας πω το εξής, επειδή είναι νεαρός. Και με αυτό να κλείσουμε. Η Νέα Δημοκρατία είναι πάρα πολύ μεγάλη παράταξη. Έχει περάσει πολλά. Προσγειώθηκε χωρίς αλεξίπτωτο όταν ουσιαστικά υπονομεύτηκε ο Καραμαλής, ροκανίστηκε και ανέβηκε το παιδί ο Γιώργος και προσγειώθηκε στο 32%. Επί μνημονίου μεμοράντουμ επικατοχής και μετά από γκάφες έχει περιέλθει τώρα πόσο πήρε στις ευρωεκλογές, 23,5-24 εκεί είναι. Προσέξτε, δεν είναι αυτή η δύναμη της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια πλατφόρμα στην ελληνική κοινή γνώμη γύρω στο 40%. Έχει έρθει εκεί διότι μου τζώνουν πολύ σε όλες τις περιοχές. Τώρα που θα πάει σε σύγκρουση με ένα νέο Πασόκ, θα δείτε σε λίγο, κατά τη γνώμη μου, μπορεί να μην δείτε τίποτα, αλλά κατά τη γνώμη μου, ένα καινούριο σκηνικό, κυρία Κλήτου. Διότι υπάρχουν, αν θέλετε, και οι συναισθηματισμοί και τα πολιτικά δεσίματα στην Ελλάδα. Ο Τσίπρας έκανε πολύ καλή δουλειά όσον αφορά την απορρόφηση τμήματων του Πασόκ. Από εκεί και πέρα όμως έχει να αντιμετωπίσει, αν θέλετε, απέναντί του τουλάχιστον μέχρι στιγμής, το 75% της ελληνικής κοινωνίας. Πρέπει, αν θέλετε, να το σαγηνέψει. Άρα, με λίγα λόγια, Γιώργο Δράκα, αυτό που μου λες είναι ότι έχεις κάνει ήδη το μνημόσυνο του Πασόκ και το νέο δίπολο στο πολιτικό σκηνικό της επόμενης μέρας, κατά την άποψή σου, θα είναι η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα είναι η κεντροδεξιά, η μεγάλη ευρύτερη κεντροδεξιά. Και ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό έχει συμβεί, προσέξτε να δείτε, εγώ δεν ανακάλυψα την Πυρίτιδα. Ναι. Αυτό έχει συμβεί και σε άλλες χώρες. Σωστό. Όπου ο πόλος της κεντροδεξιάς μάζεψε λόγω πολιτικών αδυναμιών, φθορών κτλ. Και ανέβηκε ο πόλος κάποιου Ρωμάνο Πρόντι, ο οποίος στη συνέχεια αναγκάστηκε να προσγειωθεί στο ίδιο παιχνίδι. Πολιτικό σκηνικό και θα δούμε πολλά το επόμενο διάστημα. Πάντως, αλλά αφού γίνουν οι θα εκλογές. Πρέπει και η Νέα Δημοκρατία να βάλει στον κύβο της, κυρία Κλήτου, την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Ο Σαμαράς λέει, εγώ σας έβγαλα μέσα από ένα τέλμα και σας πήγα μέχρι εδώ. Και δεν, να μην γυρίσετε πίσω. Ο άλλος λέει, έρχομαι να αντιμετωπίσω 300.000 συσίτια, 300.000 δωρεάν ρεύμα, 300.000 θέσεις εργασίας. Προσέξτε, θα πρέπει να τα εξειδικεύσει και αυτός, να πει, για να μην φανεί στο τέλος πολύ χυδαίο ψέμα. Χυδαίο, όχι μεγάλο. Χυδαίο. Αλλά και από την άλλη μεριά θα πρέπει να βλέπουμε ότι υπάρχει μια ανθρωπιστική κρίση. Γιώργο Δράκα, σε ευχαριστώ για το σχόλιο. Κυρία Κλήτου, ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά.